Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το κτηνοτρόφο από την περιοχή της Σκοπιάς Φαρσάλου, αλλά και αυτοδιοικητικό. Ήταν και αντιδήμαρχος στον παλιό Δήμο Ναρθακίου και άνθρωπο που τα γνωρίζει τα πράγματα. Τον Βαγγέλη τον Καρατάσιο, ο οποίος... Καραπέτσα, συγγνώμη. Ο οποίος μαζί με άλλους κατοίκους της περιοχής είχαν χθες μια έτσι έντονη διαμαρτυρία. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο και ο ίδιος προβληματίζεται για το γεγονός ότι εκεί φαίνεται ότι αναπτύσσονται φαραωνικά έργα. ΑΠΕ, όπως τα λέμε. Ακριβώς. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι μόνο φωτοβολταϊκά, κυρίως είναι το πρόβλημα τα φωτοβολταϊκά, είναι και ανεμογεννήτριες. Προς το παρόν, ανεμογεννήτριες στην περιοχή μας δεν έχετε δίκιο. Δεν έχει ακόμα. Κάποιο... Μάλιστα. Είναι περισσότερο φωτοβολταϊκά, ναι. Λοιπόν. Για πέστε μας, λοιπόν. Θα ήθελα και εγώ με τη Σέμνα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μας δίνετε ένα πολύ μεγάλο βήμα να πούμε και εμείς τους προβληματισμούς μας και να σας συγχαρώ για τον τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει για τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τώρα σήμερα για τη Σκοπιά. Εκεί, σε εμάς, όπως αναφέρατε, είδατε και τη δήλωσή μας που τα λέει όλα, δεν υπάρχει κανένα κενό. Γίνεται ένα τεράστιο φαραωνικό έργο. Υπολογίζεται για μια έκταση περίπου της τάξης των 5 με 6.000 στρέμματα. Άκουσα ότι ευρύτερα στην περιοχή μαζί με. Δήμο Ναρθακίου και Βόρεια Φιότιδα είναι το project να αναπτυχθεί ένα σταθμός παραγωγής 0,7 τέρα. Αυτό ακριβώς. Το τέρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 1000 γιγαβάτ. Ακριβώς. Φανταστείτε δηλαδή, μιλάμε δηλαδή για 700 γιγαβάτ, όχι μεγαβάτ, γιγαβάτ. Για την περιοχή τη δική μας υπολογίζεται, από όσο μπορούμε να ξέρουμε, για 1000 μέχρι 1500 μεγαβάτ. Μάλιστα. Σε όλους τις όμορες κοινότητες, Αχλαδιά, Δομοκού κτλ., συζητιάται για αυτό το τεράστιο έργο. Το οποίο από ό,τι κατάλαβα αυτά είναι μέχρι κάτω στο Δήλοφο. Δήλοφο, Ναρθάκι, γίνεται και ένας τεράστιος υποσταθμός, Αχίλιο, κοινότητα της Καλυθέας, στον οικισμό του Πλατάνου συγκεκριμένα εκεί. Και τώρα ποιες άλλες εκτάσεις έχουν πάρει που δεν ξέρουμε και ακόμα. Σκοπιά. Και η Σκοπιά είναι το επίκεντρο εκεί, ας πούμε. Όπου εκεί είναι αναπτυγμένη και γι' αυτό υπάρχει και κάποιος κόσμος και καλά κάνει και η κτηνοτροφία και αγελάδες ελευθέρας βόσκησης και βοηθή και προβατοτροφία, έτσι δεν είναι. Είμαστε το πιο ορεινό χωριό της επαρχίας Φαρσάλου με την περισσότερη κτηνοτροφία. Έχουμε τεράστιο ρυθμό. Και γι' αυτό και παραμένει και ο κόσμος και εκεί. Και γι' αυτό και παραμένει. Ο λόγος που παραμένουμε είναι αυτός. Και είμαστε και στα βιολογικά το 80%. Και ο προβληματισμός μας είναι αυτός ο τεράστιος. Τι θα γίνει με εμάς, με τους αναπομείνοντες που δεν πέσαμε στο δέλεαρ αυτό να δώσουμε τις εκτάσεις στα φωτοβολταϊκά σε αυτούς εκεί. Γιατί ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Η γύψη της παραγωγικότητας μόνο το 1% λέει μπορεί να μπει. Για περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση τώρα που βιώνετε, γιατί μου τα λέγατε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ήδη έχουν μπει βουλντόζες και βλέπετε τεράστιες αλλαγές. Έχει γίνει κρανίου τόπους. Δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που βλέπει ένα μάτι όταν θα έρθει εκεί. Δεν έχουν αφήσει δέντρο. Λίθο επί λίθου που λέει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι αναγνώριστο τοπίο. Η περίφραξη του δρόμου αριστερά-δεξιά, στον δρόμο που πάμε είτε Δομοκό είτε Φάρσα, αλλά είναι πώς πας που βλέπεις τις ταινίες στο Αλκατράζ αριστερά-δεξιά, σηματοπλέγματα. Απερίφραξη σε μεγάλο ύψος. Ρε αδερφέ, λες, δεν αφήνει ένα δέντρο. Αφήστε μας να αναπνεύσουμε, αυτό τους λέμε. Εκτός περίφραξη, εκτός του ορίου. Γιατί χαλάς τα δέντρα. Φοβούνται την πυρασφάλεια που έχει προηγουμένως και ο Δήμαρχος. Την πυρασφάλεια και σε μια ερώτηση που τους κάναμε, λέει, μας εμποδίζει την περίφραξη. Δηλαδή, αν ήταν σπίτι, θα χαλούσατε τη βεράντα. Προς Θεού, αφήστε μας να αναπνεύσουμε. Δεν ζητάμε παράλογα πράγματα. Ναι. Είμαι 52 χρόνια, έχω 2 γιους, έχω επενδύσει. Η ίδια η πολιτεία δεν ξέρει τι θέλει τελικά. Έκανα 2 προγράμματα, 2 επενδυτικά προγράμματα. Και τώρα τι μου λέει, σήκω, φύγει από εκεί να πάω πού. Στο τελευταίο προκήρυξη που έκανε γενναίος αγρότης, μπήκαν 7 νέα παιδιά, κτηνοτρόφοι. Πού τους θέλουμε αυτούς. Σε μένα προσωπικά το κόστος παραγωγής για τα αγελάδες ελευθέρας βοσκής, για τις ζωοτροφές αυξάνει κατά 30% αυτομάτως. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θα μείνει και βοσκότοπο στην περιοχή έτσι όπως πάει. Όχι, γιατί αυτά τα χωράφια πρώτα μπαίναν σιτηρά και τα βοσκάγαμε. Τα είχαμε βοσκότοπο. Δεν έχουμε δει καμία μελέτη να αναφέρει κάτι τι γίνεται με εμάς. Ίσως όταν γίνεται μια οικοδομή, δεν βλέπετε την άδεια οικοδομής. Η μελέτη δεν θα έπρεπε να είναι σε δημόσια θέα. Εμείς τουλάχιστον δεν την είδαμε. Αυτό που με προβληματίζει είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Ότι τα σπάνε σε 999 ώστε να μην υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι. Δεσμεύσεις. Από ό,τι μάθαμε, δεν ισχύει αυτό. Δεν έγινε κατάτμιση. Βέβαια, δεν είμαι ειδικός να το ξέρω. Αυτό εσείς είστε δημοσιογράφος. Μπορείτε πολύ πιο εύκολα να βρείτε. Μπράβο. Όσο αναφέρθηκε για τον πρόεδρο, εκείνος είναι που έπαιξε και το ρόλο του Μισήτη και έφερε την Τυριακή. Εκείνος λέει ότι γνωρίζει. Εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό βέβαια. Θα κοιτάξουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας. Δεν είμαστε προ Θεού ποτέ κατά τον ΑΠΕ, αλλά να γίνει με ωραίο ρυθμό. Με... Σκέφτεστε, όχι αυτό το άναρχο καθεστώς. Πέρα από το κινητοποιήσεις να καταφύγετε και σε ένδικα μέσα, αν παραμείνετε. Μα ούτως ή άλλως η δήλωση το λέει ότι θα φτάσουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν χρειαστεί, δεν θα καθίσουμε. Πρέπει να επιβιώσω, δώστε μου αέρα. Γιατί να το λέω αυτό, γιατί είδα μια αντίδραση που υπήρξε και από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στα Φάρσαλα. Ναι, με τα παιδιά εκεί μιλάμε. Μια εισαγγελική παρέμβαση. Ναι. Αλλά αν σας πω τους αριθμούς λίγο έτσι για να έχουμε μια εικόνα γιατί το συζητάμε.
Λέει, ας πούμε, η περιφέρεια, και ήμουν σε μια σύσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης, να το αναφέρω και αυτό, και είναι προς τιμή του και έχει ευαισθησίες ιδιαίτερες με το οικολογικό θέμα. Λέτε για 10% σε όλη τη Θεσσαλία. Φανταστείτε στη Σκοπιά που είναι το 60 με 70% της έκτασης. Τι συζητάμε. Πού θα πάμε. Θα βράσουν τα παππούδάκια. Εγώ στη Σκοπιά δεν μπορώ να ζήσω. Να βάλω έναν κήπο, ποιος μου εγγυάται ότι θα είναι αποδοτικός. Η κότα θα τρώει αυγό. Το αυγό που θα κάνει θα μπορώ να το φάω. Το εγγυάστησε. Υπάρχει μελέτη. Και το ίδιο μου λένε και ο υδροφόρο ορίζουμε να χτυπήσει να χαλάσει, σε διακόπτω. Mm. Και σπάσουν αυτά τα. Γιατί έχουν κάτι μου, ξέρω κάτι μαθαίνω εκεί πέρα. Είστε και μηχανικό, ναι, που θέλω να ξέρω. Τι θα γίνει, πού θα πάμε. Κι εγώ λίγο επειδή το ψάξα, είδα ότι καταρχά, αν μιλάμε για 4-5 στρέμματα, ένα μονοκόμματο. Περίπου εκεί λένε. Ναι, φωτοβολταϊκό πάρκο, σε αυτά τα 4-5 στρέμματα αναγκαστικά θα κάνει αποψήλωση. Έχει γίνει ήδη αυτό. Ναι. Έχει γίνει. Θα έχει από πάνω κάτωπτρα. Μπράβο. Που σημαίνει ότι ό,τι νερό πέφτει στην περιοχή δεν το απορροφάει η γη, φεύγει. Έτσι. Άρα, ακόμα μεγαλύτερο πλημμυρικό πιο κάτω, το πρώτο. Αλλά το δεύτερο είναι ότι αλλάζει όλο το μικροκλίμα της περιοχής. Δεν υπάρχει υγρασία για τα ζωντανά εκεί, για τη χλωρίδα και την παλίδα της περιοχής. Εκεί ήταν που θα ερχόμουν μετά. Ναι. Επειδή το χωριό μας δεν είναι κάμπος όπως το θέλουν να το εμφανίζουν, ξέρω εγώ κάποιοι. Είναι, έχει τις ιδιομορφίες, τα υψόμετρα, τα λοιπά. Ή από κάτω, κάποιος που δεν έχει δώσει το χωράφι, τι θα γίνει. Θα πνιγεί. Λογικό δεν είναι. Αυτά που μου έλεγε τις προάλλες ο κύριος Βουλίτσης ότι. Το καλοκαίρι σε κάποια από αυτά τα μεγάλα πάρκα έφτανε και 60 βαθμούς Κελσίου. Ναι, έχουμε παράδειγμα ακριβώς. Mm. Έχουμε παράδειγμα δίπλα εκεί σε κάποια χωριά του Δομουκού, όπου είναι φωτοβολταϊκό δίπλα ακριβώς και για 30 μέτρα τουλάχιστον. Δεν μπορούν οι άνθρωποι γιατί και βάζουν πολλά προκυπευτικά του στην ντομάτ. Του είχα βγάλει εγώ τις προάλλες. Μπράβο, την είχα δει. Την... Δεν καρπίζουν καθόλου. Φαντάζω τώρα, έχω εγώ συγκεκριμένα μια έκταση, 40 στρέμματα και γύρω-γύρω να γίνεται αυτό το τεράστιο πράγμα, αυτό το η αντανάκληση εκείνη. Τι θα γίνει. Δεν είναι ότι αυξάνεται το κόστος, δεν βρίσκουν ζωοτροφές. Και τα δικά μου τα χωράφια είναι παραγωγικά. Και δεν μιλάω μόνο για μένα προσωπικά, μιλάω και για τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους. Νέα παιδιά, έτσι. Τι θα κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχει και αρκετά νέα παιδιά στη Σκοπιά, ειδικά κτηνοτρόφους. Μα μόνο αυτό που σας ανέφερα, 6 άτομα μπήκαν νέα αγρότες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Οι δεσμεύσεις που έχουν δεν μπορεί αύριο το πρωί. Πες ότι είναι μη βιώσιμη η εκμετάλλευση του. Δεν μπορεί να τα πουλήσει γιατί η πολιτεία θα τον πει τι κάνεις. Δηλαδή, από τη μία το βάζουμε νέα αγρότη, τον καταδικάζουμε στην ουσία τώρα έτσι όπως ήρθε η δουλειά και απ' την άλλη. Τελικά η πολιτεία που ζούμε έχει νόμος, προστατεύει όλους τους πολίτες. Δεν ξέρω να ρωτιέμαι. Να δούμε. Ο Περιφερειάρχης και προς τιμή του έκανε μια δήλωση ότι θα πάει το θέμα στον εισαγγελέα. Εδώ, περιμένουμε να δούμε. Τώρα, εγώ δεν σας το κρύβω. Άκουσα έτσι, μπορεί να είναι και θεωρία συνωμοσίας από κάποιους κατοίκους της περιοχής να λένε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο project που έχει ως στόχο να ενισχύει με ενέργεια τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της Γερμανίας προκειμένου στο χρηματιστήριο του ρήπων να γίνεται ένας ισοσκελισμός. Το έχετε ακούσει και εσείς αυτό. Κάτι έχω ακούσει αόριστα, αλλά έχω ακούσει πολλά. Ποιος μου εγγυάται και να σου πω. Εκεί είναι, έχετε μάθει ποιος είναι αυτός που το κάνει όλο αυτό. Ακούγονται εταιρεία. Διάφορα ονόματα. Είναι πολυεθνική μεγάλη. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος να πω ότι είναι ο Καραπέτος ο κύριος Κουλάτος. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι ακριβώς. Πάντως τι ακούγεται. Ακούγεται για μεγάλη πολυεθνική. Για μεγάλη πολυεθνική. Αλλά αυτό δεν πάει. Τόσο είπα... μεγάλη, ας πούμε, που μπορεί να, είναι και, να ξεπερνά και τα όρια ενός κράτους, που λέει ο λόγος, από πλευράς ισχύως εννοώ. Τότε κινδυνεύουμε. Μπαίνουμε σε άλλα. Γιατί για τέτοια εταιρεία. Αν φοβάται και το κράτος, τότε κινδυνεύει και η ζωή μου και τα παιδιά μου και οτιδήποτε. Δεν θέλω να θέσω τέτοια πλαίσια στην κουβέντα και τέτοια πλάνα στο μυαλό μου. Δηλαδή, με τρομάζει αυτό. Αν είναι έτσι. Τελικά, ποιος είναι νόμος, το κράτος ή η πολυεθνική ήχη. Όχι, εγώ το θέλω να το εστιάσουμε στο εξής. Ο Καραπέτσας που είναι από την από εδώ μεριά και είναι κτηνοτρόφος. Ή ο Μητσογιάννης που είναι από εκεί πλευρά και έχει εντατικές καλλιέργειες με ζαρζαβατικά και προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του. Αυτοί πρέπει να φύγουν από την περιοχή, θα τους αποζημιώσει κάποιος. Δηλαδή πρέπει να φύγει η κτηνοτροφία και τα προκυπευτικά που είναι υποτίθεται η ατμομηχανή της εθνικής οικονομίας και η βάση της πυραμίδας. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό δεν είναι. Αυτό λέμε κι εμείς. Και γι' αυτό προσπαθούμε ό,τι μπορέσουμε να περισσώσουμε. Και προσθέτω να μπούμε στη δικασία ότι ξέρεις να ο Καραπέτσας βγήκε σήμερα να τα αρπάξει, ακούγονται και αυτά. Όχι. Να περισσώσω θέλω την κατάσταση. Θα μου πει τι είσαι ο μπροστάρης, ο ήρωας. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Και μαζευτήκαμε αυτή η οντότητα των κατοίκων και κάνουμε αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι είμαστε μια χώρα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό που είπε ότι θα γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Να γίνουμε ο κήπος της Ευρώπης. Μπορούμε και η μπαταρία αυτό. Και η μπαταρία, να βρούμε άγωνα, εδάφη, άνυδρα, κάποια νησιά. Εκεί η στρατηγική της πολιτείας είναι δική της. Εμείς πρέπει να επιβιώσουμε. Θα το παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, θα πει κάποιος και οι εταιρείες ψάχνουν ευκαιρίες να βρουν. Φαντάζομαι ότι το ντέλαρ είναι μεγάλο για κάποιους που πούλησαν, αν δεν έχουν και διάδοχη κατάσταση. Ασφαλώς.
Ποιος τους απαγορεύει. Και τι κάνουν, πουλάνε κυρίως ή νοικιάζουν κιόλας. Μισά-μισά πιστεύω. Μισά-μισά. Ναι. Δεν είμαστε κατά των πολιτών που δώσαν τις περιουσίες τους. Γιατί εγώ έχω τα ζώα να ζήσω και είμαι στην έκτασή του. Και πιστεύω ότι πιο πολλοί δεν φανταζόντουσαν ότι θα γίνει τέτοια μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή είναι γενέτειρά τους. Ναι. Δυστυχώς. Το βλέπουν τώρα και τους πουνά. Δηλαδή είναι ένα σκισμός, μια ιστορία με όλο αυτό. Και το συναισθηματικό κομμάτι να βάλουμε. Εμένα προσωπικά με προσβάλλει σε προσωπικότητα εκείνο που βλέπω. Τώρα, άμα μου λέτε ότι είναι 3-4-5 χιλιάδες στρέμματα στη Σκοπιά, φαντάζομαι άλλο τόσο θα είναι προς την Καλλιθέα. Ακριβώς. Λίγο πιο κάτω στον Αρθάκι ή προς το Δήλωφο, προς παλιά. Στον Αρθάκι κάνω, στο Δήλωφο έχουν κάποιες αισθητήσεις και από ό,τι μαθαίνω. Και δεν είναι μόνο η Σκοπιά. Αλλά φανταστείτε ότι εμείς σαν κοινότητα πρωτοπορούμε δυστυχώς αρνητικά με τους αριθμούς. Όχι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη πιστεύω. Γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν νομίζω να γίνεται αυτό το. Ναι, μου έλεγε ο Ηλίας ο Καρφούτης που είναι από την περιοχή. Πάτε ο ναι. Κοιτάω στο ΟΣΔΕ τη περιοχή που τις ξέρω, λέει, και βλέπω ένα 50-60% δεσμευμένο λέει, για φωτοβολταϊκά και λέω τι γίνεται, θα καλλιεργήσει κανένα. Φανταστείτε δηλαδή, πού είναι η πολιτική μας. Εισάγουμε πατάτες από την Τουρκία και αφήνουμε τις εκτάσεις τέσσερις εκμετάλλευτες. Αλλά εκεί σας είπα και πάλι είναι τη πολιτεία. Εδώ λέμε σήμερα τι έχουμε να κάνουμε. Σας είπα, ο κύριος Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε και πάλι προς τιμή του. Ότι θα το κοιτάξει. Η υγεία μας είναι υψηλής παραγωγικότητας, θα έπρεπε να μπει το 1% και έφτασε η δουλειά να λέμε μπακάρι να μπει το 10% να γίνουν 2.000 στρέμματα νόμιμα και ωραία δομημένα σε τρία σημεία. Και όχι 6-7, και όχι αυτό το ναι, χάος. Ναι, ναι. Δηλαδή στα 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού είναι δυνατόν. Αν είναι στα 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού. Και άμα δεν είναι στα 100 και είναι 300, σωθήκαμε. Άρα μπορεί να έχει και θέμα και επιβίωση του ίδιου του σπίτι. Δεν είναι μόνο η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό δεν λέμε. Η γιαγιά ο παππούς δεν θα έχει μια κότα. Δεν θα ξέρουμε το αυγό που κάνει κότα ή η ντομάτα που θα βγάλει. Αν βγάλει ο κήπος, αν ποτέ μπορέσει να βγάλει κάτι, ότι θα είναι νόμιμο. Ότι θα είναι κατάλληλο για ευρώ. Κατάλληλο για ευρώ, ναι. Προς Θεού δηλαδή. Είναι κραυγή αγωνίας εκείνο που εκφράζω. Δεν είχε την αγκάλια. Και αυτή η εικόνα να πηγαίνει στο χωριό και να βλέπει ασυμματοκλήματα από εδώ και από εκεί δεν είναι και καλύτερη εικόνα. Ούτε αυτό το συναισθηματικό και το καλέστο. Πρέπει να επιβιώσουμε. Εδώ θέλουμε την πολιτεία και τον κύριο Περιφερειάρχη. Δεσμεύτηκε. Να δούμε, θα τα κάνει. Εγώ δεν έχω ευθύνη σαν ευθύνη η προηγούμενη ή η τωρινή Περιφερειακή Αρχή. Και τώρα το κομβικό ερώτημα. Οι τοπικοί βουλευτές το γνωρίζουν. Θα όφελα να το γνωρίζουν. Αν ρωτάς την προσωπική μου άποψη, ναι, το γνωρίζουν. Τώρα οι κομματικοί δεν ξέρω τι θέση θα πάρουν. Εμείς είμαστε εδώ, όποιος θέλει, τον θέλουμε στο πλευρό μας. Ξαναεπαναλαμβάνω να μην γίνω. Δεν είμαστε κατά τον ΑΠΕ. Ναι, αλλά με νόμιμο τρόπο. Ναι, νόμιμα, ωραία και καλά. Όχι άναρχα, έτσι. Προφανώς. Είναι όλοι εδώ, μπορούν να μας βρουν, να συζητήσουν, να έρθουν να γνωρίσουν. Κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι να μην αδικούμε και κάποιους. Έδειξαν ενδιαφέρον φοβερό και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Να μην είμαστε. Ναι, σωστά. Κάποιοι μείναν ουδέτεροι. Αμέτωχοι. Εκείνο που είναι το πιο εξοργιστικό και το επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος και το είχε πει και ο κ. Βουργίτσης είναι ότι. Εκτός των προβλημάτων των περιβαλλοντικών που θα έχετε στην περιοχή και για επιβίωση πρώτα και μετά και για την. Πρώτα την επιβίωση τη φυσική και μετά την οικονομική. Την οικονομική, τη φυσική πρώτα. Ναι. Παραπάνω θα γίνει το φράγμα. Και από ό,τι κατάλαβα δεν παίρνετε ούτε σταγόνι νερό από αυτό. Αυτό αν είναι το πιο οξύμορο, το πιο τρελό. Δηλαδή που θα έπρεπε η Σκοπιά. Ή λέει κάποιος μήπως είναι εξ επί τούτου που λέμε και στον κάμπο. Ακριβώς. Για να φύγετε μια ώρα αρχίτερα, δεν ξέρω. Το φράγμα. Ναι. Με δείτε, θα γίνει. Ιδιώτες θα το πάρει. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχει υπογραφεί στη σύμβαση να δώσει το νερό στις κοινότητες, θα σου πει ναι, σου δίνω νερό, αλλά όχι όπως με τους όρους που έχουμε στη σύμβαση. Ποιος μου το εγγυάται εμένα ότι θα μας βάλει μέσα. Κανένας. Και άντε να βάλει εμένα. Τη Σκοπιά εννοώ. Δίπλα, το Δημήτρη το Βουρλίτσι που είναι και καλός φίλος και το χρόνια με τα κοινά ασχολείται. Είναι όμορφο χωριό, όμορφη κοινότητα. Θα έχει τις προπτώσεις του, ακριβώς. Εκείνοι δεν πρέπει να πάρουν. Δηλαδή έχει δικαίωματα ορφανά καρδίτσες που καλά κάνουν έτσι και ποτίζουν και δεν έχουμε εμείς. Από ποιον ερωτηθήκαμε. Πού είναι οι τοπικές αρχές εδώ, και ο πρόεδρος της κοινότητας και ο δήμαρχος. Δεν μπορώ να πω, τον άκουσα. Υποθέτει και πιστεύω ότι θα μπορούμε να ενταχθούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή. Εγώ, όποτε αντιλαμβάνομαι, πέρα από τις νομικές ενέργειες, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιο άλλο είδος, έστω επικοινωνιακές κινήσεις. Δεν θα έπρεπε να έρθουν επαφή με τους κατοίκους του Δήμου. Δηλαδή, δεν ξέρω περισσότερο. Εσείς θα το αποφασίσετε αυτό. Θα πάτε στην περιφέρεια, θα πάτε σε κάποια βουλευτικά γραφεία, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Καταρχήν, θα γίνει το ΓΕΔ κάποιο που θα γίνει να ξεκινήσουμε. Συζητάμε αόριστα. Είδαμε κάποια σύμβαση. Ξεκινάμε, πάμε, ωραία. Θα μαζέψουμε αρκετές υποσχέσεις. Τώρα, κύριε Καραπέτσα, μισό λεπτό. Εντάξει, κάποιοι και από το χωριό δώσανε χρήματα, έτσι δεν είναι. Ναι, προφανώς. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα στο χωριό δεν το καταλαβαίνατε να δείτε, να τώρα το καταλάβετε, θα πει κάποιος. Εννοείται για τα φωτοβολταϊκά, για την έκταση. Συζητιέται ότι θα γίνουν κάποια έργα.
Όταν είδαμε τις μπουλντόζες και το τι γίνεται. Εμείς τότε καταλάβατε το μέγεθος. Φανταστήκαμε ότι υπάρχει πολιτεία, υπάρχουν νόμοι και θα μπουν τα νόμιμα. Το 1% λέει ο νόμος. Γιατί και αναδεσμό έχουμε και γεωτρήσεις έχουμε. Αυτό το 1% είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω αν τελικά είναι 1% ανατοπική κοινότητα, αναδήμο, αναπεριφερειακή ενότητα. Νομίζω είναι αναπεριφερειακή ενότητα. Και αν το πάμε αναπεριφερειακή. Αν είναι αναπεριφερειακή ενότητα, μπορεί να σου λέει μπορεί να είναι το 100% στη Σκοπιά. Και να είναι μηδέν, ξέρω εγώ, ας πούμε, έξω από τη Λάρισα. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό όμως. Το ένα το παιδί να ζήσει και το άλλο να πεθάνει. Το θεωρείτε. Ναι, είναι λίγο. Δεν ξέρω η ερμηνεία του νόμου εδώ ποια είναι. Γιατί δεν έκανε το νόμο, καλά το έκανε και συμφωνώ. Ανακοινότητα, ανακοινωτικό διαμέρισμα. Να πάρει ο καθένας το μερίδιο που θέλει. Είμαι σίγουρος ότι ούτε και κατά Δήμο πρέπει να ισχύει αυτό. Γιατί μαθαίνω ότι και πολύ μεγάλη συνέχεια. Και... όχι τόσο όσο θα αλλά αμέσως μετά είναι στο Δήμο Κιλελέρ. Δεν ισχύει. Ναι. Δηλαδή, αν πάρει. Και έτσι να το πάρουμε, η Σκοπιά έχει φορτωθεί για την περιφέρεια, για τη Θεσσαλία, που είναι 44.000 στρέμματα, που μας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, έχει πάρει τα έξτρα, τα 1.000 στρέμματα, έχει πάρει το 5-7%, πόσο βγαίνει. Όλες τις περιφέρειες. Όλες τις περιφέρειες. Είναι δυνατόν. Έχουμε την αρνητική πρωτιά σε όλη την Ευρώπη, πιστεύω, όχι στην Ελλάδα. Καλά, σε επίπεδο Θεσσαλίας. Άρα από ό,τι κατάλαβα και ένδικα μέσα, ακόμα και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εννοείται. Ναι. Είναι θέμα επιβίωσης, πρέπει αγωνίας. Προφανώς. Αυτό. Έχω δύο παιδιά, επένδυσα, σας λέω, δύο επενδυτικά σχέδια. Όχι μόνο εγώ και δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω. Πόσοι κτηνοτρόφοι είναι στο χωριό που είναι ενεργοί, 30-40 άτομα. Άρα 30-40 οικογένειες. Ναι, μιλάμε για δυνατές εκμεταλλεύσεις. Ναι, σωστά. Είναι δυνατές. Και ξέρετε τι παράγωγο έχει κάθε. Μια προβατίνα που αρμέγεται στη Σκοπιά, τι πόσο κόσμο που ασχολεί και δε. Σωστά, έχει ένα πολλαπλασιαστή κοντά στο 15%. Στο 15%. Ποια άλλη έχει, ποια άλλη επιχείρηση έχει. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και λίγο πιο κάτω και στο Δεντροχώρι και στα άλλα τα χωριά, επίσης θα υπάρχει πρόβλημα. Και εκείνοι θα έχουν. Γιατί το Δεντροχώρι, ο Δημήτρης Βουρλίτσης συγκεκριμένα που σου αναφέρετε, δίπλα ακριβώς από τη σίτα του έχει, στο όριό του έχει σίτα με φωτοβολταϊκό άνθρωπο. Τι θα κάνει, έχει δύο γιους τους οποίους τους ένταξε στο πρόγραμμα του, βιοπορίζεται από αυτό ο άνθρωπος, έχει επενδύσει. Εμείς προσωπικά έχουμε 800 μάνες. Αγελάδες, λευθέρες βοσκής. Πού θα πάμε, πού θα βρούμε το ζωοτροφές. Στα 80 χιλιόμετρα μακριά, το κόστος ανεβαίνει των ζωοτροφών, ο άλλος θα σε τρώει. Όχι, αντί να πει τώρα σε ένα ευγνωμόμενο κράτος, αντί να πεις ότι αυτοί είναι κάποιοι φύλακες που είναι στη Σκοπιά ή στο Λιβάδι και πρέπει να τους έχουμε στα όπα-όπα, να πούμε έτσι, γιατί κάθονται οι άνθρωποι στην ύπαιθρο. Έτσι. Με τον τρόπο αυτό είναι σαν να τους διώχνουμε. Μας διώχνουν. 20 παιδιά πάνε στο σχολείο αυτή τη στιγμή στη Σκοπιά. Έχει κόσμο. Η πολιτεία πουθενά. Είπατε και σε επιβασμούς. Δεν μας βρήκε κανένας. Ήρθε κάποιος να μας πει κάτι. Έλα, δε ρε αδερφέ, εσείς γίνεται αυτό. Θέλετε την πράσινη ανάπτυξη. Είμαστε κι εμείς από εδώ. Να βρούμε τη μέση εδώ, αν μπορεί να βρεθεί. Τι προτείνετε, ήρθε κάποιος. Τι αποφασίσω και διατάσσω, πώς, με τι κριτήρια εκείνο το έργο. Δεν υπάρχουν ανύπαρκτες. Δασαρχείο δεν υπάρχει. Τεχνική υπηρεσία, ανύπαρκτες υπηρεσίες. Δηλαδή, ειλικρινά ζούμε. Τώρα... πυρηνική βομβά έπεσε. Αν σας δείξω φωτογραφικό υλικό. Προσπαθώ να το φανταστώ τώρα γιατί δεν το έχω δει. Φαντάζομαι να μου στείλετε φωτογραφία. Όποτε θέλετε, συγκαλισμένοι να πιούμε και καφέ. Βεβαίως. Είναι κάτι σαν ένα σεληνιακό τοπίο έτσι που πάει να γίνει. Το περιγράψετε με την τέλεια λέξη. Ναι. Ακριβώς εκείνο. Δεν υπάρχει τόσο κλαδάκι. Τύπου. Έχουν μπει τα μηχανήματα, τεράστια μηχανήματα, τεράστια. Και το έχουν κάνει. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δεν πάρει κάποιο τι κάτι από τη Σκοπιά. Ο Μακαρίτης, ο Θανάσης Μασέκας που έλεγε σε λίγα χρόνια θα παίρνουμε λαμπογιάλια, δεν φανταζόταν ότι. Είχε απόλυτο δίκιο. Ναι, ότι θα φτάνουμε σε αυτή την. Ναι. Δυστυχώς. Σας λέω, υπηρεσίες ανύπαρκτες. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνουν κάτι άλλο. Αυτό. Είμαι πολίτης αυτής της χώρας. Έχει νόμους. Με καλύπτει. Θα με ρημνίζει για μένα. Συμφωνώ. Δεν θέλω να πάω κόντρα στην πράσινη ανάπτυξη. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω αν. Ναι. Μακροπρόθεσμα αυτό θα είναι καλό. Όταν σε εκδιώκουν με αυτόν τον τρόπο βία από το επάγγελμά σου, φαντάζομαι περισσεύει η οργή. Έτσι. Δηλαδή στο χωριό πρέπει να το συζητάτε. Ναι. Έτσι, ναι, ναι. Και σας είπα και πάλι, δεν τα έχουν τους κατοίκους που δώσαν τα χωράφια. Όχι, εντάξει, ναι, γιατί δεν φανταζόταν ότι θα δοθεί. Ούτε και με την πολυεθνική θα μπορούσε κάποιος να τα πει. Η πολιτεία που τη προστατεύει, υποτίθεται. Ναι. Αν είναι νόμιμη, τη δουλειά της κάνει. Ναι, ναι, σωστά. Δεν τα έχουν προς Θεό. Βρήκε το παράθυρο που προχωράνε. Αν η πολιτεία, αν παράνομαι έτσι, εγώ δεν είμαι αυτό που θα πω. Υπάρχει το νόμιμο, υπάρχει και το ηθικό. Ωχ, θίξατε μεγάλη κουβέντα. Είπατε δηλαδή, μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, ηθικό. Ναι, δηλαδή, ή το νομότυπο. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, όταν είσαι μια πολιτεία και σχεδιάζει και λες θέλω κτηνοτροφία, ας πούμε, ελευθέρας βοσκής, έτσι, ναι. Σε μια περιοχή ορεινή, όπου εκεί θέλω να αναπτύξω και ένα μεγάλο φράγμα, έτσι, υδροελεκτρικό, αρδευτικό, υδρευτικό, που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής. Ρητορικά τα ερωτήματα. Την άποψή μου, όχι, δεν το θέλω. Από αυτά που βλέπω, όχι. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή επενδύω τεράστιο όπως επένδυσα. Προφανώς, έτσι, ναι. Και ξαφνικά αύριο το πρωί
Μένω. Τι θα την κάνω την επένδυση μου. Κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πού θα πάω. Πού με στέλνεις να πάω. Δηλαδή τα παιδιά μου την έρθουν στη Λάρισα να κάνουν τι. Πού τα προωθούμε, στα ναρκωτικά ή στην πορνεία. Και να έρθει σήμερα. 600 ευρώ δεν θα πάρει παραπάνω. 700. Το ενίκιο είναι ο γιος μου φοιτητής στη Λάρισα. Ναι. 600 ευρώ έχει το ενίκιο. Πώς θα ζήσει. Εγώ με τι να το ζήσω. Στη Σκοπιά σας είπα και πριν και το επαναλαμβάνω, το καταλάβω. Δεν θα μπορούμε να έχουμε ούτε κήπο. Ούτε κήπο, το κατάλαβα. Ούτε αυγό από την κότα δεν μπορούσα να φάσει. Θα έχει. Εγώ έχω όμως χάρη. Ελευθερία μουσική βιολογικά. Δεν μπορώ να εγγυηθώ αν αύριο αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο προς κατανάλωση. Όπως μου έλεγαν και οι άνθρωποι που έχουν από εκεί Ζαρζαβάτια. Μπράβο, τα παιδιά. Ο Γιώργος Σταυρογιάννης και τα παιδιά που μιλάμε. Τους ίδιους προβληματισμούς έχουμε. Δηλαδή προσπαθούσαμε να φτιάχναμε. Γιατί και αυτές οι καλλιεργίες είναι εντατικές. Θέλουν δουλειά. Δεν είναι βέβαια όσο κτηνοτροφία εντατική, αλλά είναι αμέσως μετά. Όποιος δεν ξέρει από μποστανικά, από ντομάτες και από αγκούρια δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί, ναι. Το θέλει. Δηλαδή εγώ εν δυνάμει μπορεί να είμαι και δολοφόνος. Να δηλητηριάζω κόσμο. Ποιο το ηγέτη, πού είναι οι μελέτες του. Σα το είπα και πριν. Κάνουμε μια οικοδομή και την άδεια τη βλέπει. Εδώ τι είναι, πού είναι αυτό. Τι μελέτη είναι εκείνη. Πού είναι η πολιτεία, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, ειλικρινά. Είναι πραγματικά μεγάλος ο προβληματισμός, έτσι, δεν το συζητώ. Ναι, η κραυγή αγωνία σε εμείς, που πείτε μας. Και πάλι σας ευχαριστώ που μας καλέσετε και μας δώσατε δίνα. Θα το παρακολουθήσουμε ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει θέμα. Σας θέλουμε αργό. Η πρόσκλησή μας να έρθετε όποτε θέλετε μπορείτε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια εκπομπή εκεί στο καφενείο. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.